αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου-13ου Δημοτικού Σχολείου, η Ένωση Ποντίων «Η Μαύρη Θάλασσα» διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Ποντί οι θεμελιωτές του παγκόσμιου πολιτισμού». Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το ομότιτλο «Ημερολόγιο Λεύκωμα». Ποντί οι θεμελιωτές του παγκόσμιου πολιτισμού. Ο Πόντος υπήρξε πηγή αστήρευτη πνεύματος και πολιτισμού. Στάθηκε τόπος όπου οι Έλληνες διέπρεψαν, δημιούργησαν. Μαζί μας έχουμε τη συγγραφέα Έφη Γρηγοριάδου, η οποία συμμετείχε στη δημιουργία αυτού του λευκώματος ημερολογίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Η συνεργασία με την Ένωση Ποντίων, Μαύρη Θάλασσα, είναι πλέον θεσμός. Εδώ και αρκετά χρόνια δημιουργούμε μία σειρά θεματικών ημερολογίων που έχουν σχέση με την ιστορία, με την λαογραφία, με την παράδοση γενικότερα, το στοιχείο που, και ειδικότερα με το ποντιακό στοιχείο. Η δουλειά σας ούτως ή άλλως, η συγγραφική, κινείται γύρω από αυτό. Έχετε γράψει για λησμόνες πετές πατρίδες, για τον Πόντο, για τη Σμύρνη. Ναι. Τα βιβλία τα οποία έχω γράψει είναι με την συνεργασία των εκδόσεων Σαβάλας, μία σειρά, και ένα πολύ μεγάλο μέρος αναφέρεται στις αλυσμόνητες πατρίδες, δηλαδή Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Πόντος, και τώρα ετοιμάζω ένα καινούριο βιβλίο που θα αφορά την Καπαδοκία. Με το πρόθεμα εδεσματολόγιων έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η σειρά. Όλη αυτή η ενασχόληση έχει μια συνέχεια σε περιόδους από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο, τη δημιουργία θεματικών ημερολογίων. Πάντα σε σχέση, όπως προείπαμε, λαογραφία, ιστορία κτλ. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Μαζί μας έχουμε τη Ράνια Χρυσοχοΐδου, την πρόεδρο της Ένωσης Ποντίων «Η Μαύρη Θάλασσα». Καλησπέρα! Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε μία σημαντική εκδήλωση για μας, αφιερωμένη στους πόντιους θεμελιωτές του παγκόσμιου πολιτισμού. Ανάμεσα στους χιλιάδες πραγματικά Έλληνες που υπήρξαν θεμελιωτές του παγκόσμιου πολιτισμού, υπάρχουν και πολλοί συμπατριώτες μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ξεκινώντας από τον Στράβωνα, από τον φιλόσοφο Διογέννη τον Κοινικό, τον Συνοπέα, από τον Βυσσαρίωνα, από πολλούς σοφιστές, και φτάνοντας μέχρι και τη σύγχρονη εποχή είναι πάρα πολύ. Αφιερώσαμε λοιπόν ένα συλλεκτικό ημερολόγιο λεύκωμα σε όλους αυτούς, γιατί θεωρούμε ότι ιδιαίτερα στον καιρό μας είναι σημαντικό να τονώνουμε το εθνικό αίσθημα των Ελλήνων, των Ποντίων. Σήμερα που μας υποτιμούν στο εξωτερικό, πρέπει να έχουμε επιχειρήματα. Πρέπει να ξέρουμε την ιστορία μας. Αυτή που δεν φρόντισε η ελληνική πολιτεία να τη μάθει σε εμάς και στους γονείς μας και στα παιδιά μας. Μέχρι σήμερα υπάρχουν ελάχιστα ψήγματα του μικρασιατικού και ποντιακής ιστορίας μέσα στα βιβλία. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και θεωρούμε ότι πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο. Αξίζει κάποιος να το κρατήσει, να το έχει στη βιβλιοθήκη του για πάντα. Μέσα από τα ημερολόγια σας παρουσιάζεται τον ποντιακό πολιτισμό. Το έχουμε δει και σε αυτό, αλλά και σε προηγούμενα χρόνια. Και την ιστορία, τη λαογραφία, τον πολιτισμό, τις φορεσιές, την ιστορία. Έχουμε πολλά πράγματα στο μυαλό μας. Αλλά η οικονομική συγκυρία, όπως είπα, με την Ελλάδα μας να είναι τόσο υποτιμημένη, μας οδήγησε φέτος να κάνουμε ένα ιστορικό λεύκωμα καταπληκτικό, πραγματικά. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα πια το επόμενο ραντεβού μας με τους φίλους και τα μέλη μας είναι παραμονή Χριστουγέννων, που θα βγούμε για παραδοσιακά κάλατα για να δώσουμε χαρά σε όλους τους ανθρώπους. Να είστε καλά. Εκδήλωση με θέμα «Ποντί
θεμελιωτές του παγκόσμιου πολιτισμού, όπου γίνεται και η παρουσίαση του ομότιτλου ημερολόγιου Λευκώματος από την Ένωση Ποντίων η Μαύρη Θάλασσα, για το nstv.gr, Εριέλα Χρυσού.